Συνεχίζουμε κινητοποιήσεις ενώπιση φορολογικού νομοσχεδίου. Μετά την πετυχημένη πορεία τη χθεσινή, αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε συμβολική κατάληψη του χώρου των δικαστηρίων, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα, ελπίζοντας να εισακουστούμε κάποια στιγμή και να μπει ένα τέλος σε αυτό το φασανιστήριο. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο το φορολογικό, γιατί θα μας αναγκάσει πολλούς από εμάς να κλείσουμε τα γραφεία μας. Εάν αποφασιστεί συνέχιση κινητοποιήσεων, ναι, θα έχουμε επανάληψη. Εξαρτάται από την ολομέλεια της Παρασκευής που γίνεται στην Αθήνα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κυρίως για τους νέους, γιατί φορολογούνται οριζόντια όλοι, δεν έχουν εισοδήματα. Αυτό θα αναγκάσει πολλούς να παραιτηθούν από το επάγγελμα για να ψάξουν αλλού για πηγή εισοδήματος. Επίσης, δεν αφορά μόνο τους δικηγόρους, αφορά όλους τους αυτοαπασχολούμενους. Και επίσης αφορά και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι θα την πληρώσουν την ύφη αυτοαπασχολούμενοι μόνο. Το λογικό είναι ότι θα μετακυλιστεί ο φόρος στον κόσμο τον απλό, θα αυξηθούν οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και θα την πληρώσει πάλι ο απλός κοσμάκης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και να εναντιωθούν και να συμμετέχουν στις κινητοποίησεις που κάνουμε εμείς ως άμεσα πληττόμενοι.